Μπορεί οι Θεσσαλονικές μέχρι σήμερα να θερούνταν από πολλούς οι πιο περιποιημένες Ελληνίδες, καθώς προσέχουν την εμφάνισή τους σε κάθε ηλικία, ωστόσο οι Γιαννιώτισσες έρχονται να καταρρύψουν αυτό το στερεότυπο. Σύμμαχός τους ένα πολυδύναμο κέντρο αισθητικής που σχεδιάστηκε με βασική φιλοσοφία να φιλοξενεί και να παρέχει στο κοινό υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους τομείς της υγείας και της ομορφιάς, το Wellness Med Aesthetic Center. Η Κική Καραμποϊκή με τους διακεκριμένους συνεργάτες της δημιούργησαν στην πόλη μας ένα κέντρο σύγχρονο τεχνολογικά, εντυπωσιακό αισθητικά με στελεχωμένο δυναμικό προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των πελατών που παρέχει όχι μόνο ολοκληρωμένες αλλά και αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας, ευεξίας και αισθητικής. Από την εποχή που η Κλεοπάτρα έκανε μπάνιο καθημερινά μέσα σε γάλα γαϊδούρας με μέλι για εκθαμβωτική επιδερμίδα μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει πολλά στην ομορφιά και την αισθητική ιατρική. Νέες μέθοδοι της αισθητικής δερματολογίας και της πλαστικής χειρουργικής υπόσχονται με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας να ανανεώσουν το πρόσωπό μας και να δυνατήσουν το σώμα μας με λιγότερο πόνο, πιο γρήγορα και με καλύτερη στόχευση. Έτσι, οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες δειλά-δειλά επιλέγουν πολυσυζητημένες θεραπείες όπως το Botox και το Ιαλουρονικό Οξύ, που είναι και τα πιο δημοφιλή, μέχρι τα νήματα, μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο χωρίς τομές κεράματα για την αντιμετώπιση της απώλειας όγκου και πτώσης του προσώπου και της χαλάρωσης του σώματος. Σύμφωνα με την δερματολόγο αφροδυσιολόγο Δόκτωρα Θεοδόρα Φατσέα, παρά την κρίση, οι επισκέψεις στο κέντρο αυξάνονται καθώς οι τιμές έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, ενώ η νίκη στη μάχη με το χρόνο ανεβάζει την ψυχολογία των γυναικών. Όσο για τους άνδρες που κατά το παρελθόν απέρριπταν τις μεθόδους αυτές ή επέλεγαν να τις κάνουν στα κρυφά, πλέον τις επιλέγουν ως δώρο στον εαυτό τους. Παντρεύεται η αισθητική με την δερματολογία και την πλαστική χειρουργική. Το θέμα είναι στις μέρες μας να πάρουμε όλο το άτομο ολοκληρωμένα. Και από την άποψη των πιο λιγότερο επεμβατικών θεραπείων, αλλά και των περισσότερο επεμβατικών. Επειδή πλέον η γυναίκα έχει απενεχοποιηθεί από το θέμα των θεραπείων, παλιότερα φοβόντουσαν και να κάνουν θεραπείες. Όπως είναι τα ενέσιμα, το Botox, τα λεωρονικά. Έχει προχωρήσει βέβαια και η τεχνολογία πολύ. Οι θεραπείες τώρα τη συγκεκριμένη εποχή, όταν γίνονται σωστά και με τρόπο το οποίο να μην φαίνεται το πρόσωπο πειραγμένο, πλέον είναι ό,τι πιο καλό και για την ψυχολογία μας και για την ομορφιά της γυναίκας. Η γυναίκα πλέον, αλλά και ο άντρας, θέλουν μία σφαιρική. Και να ξεκινήσουμε από το δέρμα και πρόσωπο και σώμα φυσικά. Πλέον η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς παρεμβάσεις, παύλα παρεμβάσεις που κάνουν οι γυναίκες σήμερα ή αντίστοιχα και οι άντρες? Ναι, τα πιο συνηθισμένα είναι το Botox, τα υλουρονικά, το υλουρονικό, η αποκατάσταση δηλαδή του όγκου του προσώπου. Συνήθως οι γυναίκες είναι πιο εξελιγμένες, δηλαδή ξέρουν πολύ παραπάνω πράγματα σε σχέση με τους άντρες. Τα νήματα τα οποία υπάρχουν πολλών ειδών πλέον, αλλά το σημαντικό είναι να επιλέξουμε το πιο σωστά και αυτό που κρατάει παραπάνω καιρό, αλλά και την άποψη του ότι το πρόσωπο θέλει να ξέρουμε πού χωλαίνει, δηλαδή αν χάνει τον όγκο του, αν χαλαρώνει με την πάροδο του χρόνου και φυσικά μία σωστή διάγνωση. Δεν πάει να πει ότι όλοι κάνουν Botox, δεν πάει να πει ότι όλοι κάνουν νήματα ή ελληνικά. Μία σωστή διάγνωση και μία σωστή θεραπεία. Επειδή διανύουμε εποχές κρίσης και θα πει κανείς ότι κάποια πράγματα ίσως είναι πολυτέλεια, έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει αύξηση ή μείωση των επισκέψεων των γυναικών αυτή την περίοδο? Για εμάς καλό είναι υπάρχει αύξηση. Υπάρχει αύξηση για το θέμα της δουλειάς. Γιατί και οι τιμές είναι πολύ πιο προσιτές σε σχέση με το παρελθόν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι ότι η ψυχολογία. Παλιότερα όλοι πηγαίνανε στον ψυχολόγο. Δηλαδή, μία ρητίδα είναι και ένας πόνος που λέμε. Πράγματι, όταν βλέπουμε τον εαυτό μας πιο όμορφο, πιο περιποιημένο, μπορούμε και κοιτάμε και λίγο και την ζωή πιο όμορφα. Υγεία και ομορφιά είναι το μοτίβο το οποίο πρέπει να έχουμε. Να είμαστε και καλά εσωτερικά, αλλά και όμορφοι εξωτερικά. Αν είμαστε υγιείς στο σώμα μας, προσέχουμε και βέβαια προλαμβάνουμε, όπως είναι και η πρόληψη, έτσι προλαμβάνουμε και το θέμα. Οι γυναίκες πλέον δεν φτάνουν 50 να αρχίσουν, από τα 25-30 ξεκινάμε και κάνουμε θεραπείες για να έχουμε ένα ωραίο δέρμα. Έχουν συνηθίσει να λένε στην Ελλάδα ότι οι Θεσσαλονικές είναι ίσως οι πιο περιποιημένες κτλ. Οι Γιαννιώτισσες, οι Πυρώτισσες πώς είναι? Πολύ περιποιημένες. Και αυτές είναι πάρα πολύ περιποιημένες. Είναι γυναίκες οι οποίες δεν φαίνονται. Σε εμάς δηλαδή το σημαντικό είναι ότι δεν καταλαβαίνουν ποιος, γιατί το key point, το σωστό είναι να μην καταλάβεις τι έχει κάνει. Αν καταλάβεις ότι έχουμε κάνει Botox και χείλη, τότε είμαστε αποτυχημένοι. Το σημαντικό, οι γυναίκες λοιπόν, οι Γιαννιώτισσες ιδιαίτερα,
σαν τις Θεσσαλονικές, έχουν τη δυνατότητα και φυσικά πρέπει να προσέχουν τον εαυτό τους παραπάνω, γιατί είναι πιο κλειστή κοινωνία. Οπότε η μία ανταγωνίζεται την άλλη και έτσι... Οι άντρες που επισκέπτονται το κέντρο, τι επιλέγουν να κάνουν συνήθως ή τι τους λέτε, προτείνετε εσείς να κάνουν? Γιατί μας είπατε πριν ότι δεν είναι και τόσο ενημερωμένοι όσο... Είναι λιγότερο βέβαια. Όχι ενημερωμένοι, πιο φοβισμένοι είναι. Αλλά έχουμε αρχίσει και έρχονται τώρα πλέον ζευγάρια. Παλαιότερα ερχόντουσαν οι άντρες οι οποίοι έρχονταν μόνοι τους, ίσως και πιο κρυφά από τις γυναίκες. Τώρα έρχονται ζευγάρια μαζί, γιατί ο ένας θέλει να προσέχει τον άλλον. Οι άντρες πιο συχνά θα κάνουν το Botox, λόγω της έντονης σύσπασης των μειών που έχουν. Θα κάνουν το υλουρονικό και πάλι ο άντρας με τη γυναίκα πρέπει ο δερματολόγος και ο πλαστικός να ξέρει ακριβώς πώς θα κάνει. Δεν μπορεί ένα πρόσωπο να φανεί να κάνουμε στις ίδιες περιοχές ή στους ίδιους μυς. Ο άντρας θέλει να μην γίνει το πρόσωπο επιθυλικό, να φαίνεται ξεκούραστος. Έχει και τις ορμόνες, οι οποίες είναι, η αλήθεια είναι, λίγο πιο τυχερός σε σχέση με εμάς. Οπότε και εκείνος όμως, και λόγω της έντονης έκφρασης και των έντονων συσπάσεων των μειών, πιο συχνά θα κάνει Botox. Και τις υπόλοιπες όμως θεραπείες, όπως είναι οι παρεμβάσεις στο θέμα του υλουρονικού. Στο wellness γίνονται όλες οι θεραπείες της σύγχρονης εποχής, σύγχρονες θεραπείες που πρέπει να κάνουν οι άντρες και οι γυναίκες για να είναι όμορφοι. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι το συγκεκριμένο κέντρο από άλλα κέντρα στην Αθήνα, γιατί η κυρία Καραμποϊκή ξέρει να συνδυάζει διάφορες και συνεργάτες γιατρούς, οι οποίοι θα έρθουν να δώσουν είτε στο θέμα της χειρουργικής, είτε στο θέμα της δερματολογίας. Είναι λοιπόν ένα ολοκληρωμένο κέντρο το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά ζητήματα που απασχολούν τις άντρες και τις γυναίκες σήμερα.